Αγαπητοί τηλεθεατές του Star Προείο Ελλάδος, καλό σας μεσημέρι. Με αφορμή λοιπόν τη θεατρική παράσταση Αριστοφανιάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Αρχαίο Θέατρο, που λοιπόν και χορηγός επικοινωνίας είναι το Star Προείο Ελλάδος, έχω την χαρά και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο υπέροχους ηθοποιούς, τον κύριο Αντώνη Καφετζόπουλο. Καλό σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Και την καλά. Αγαπημένη Ευαγγελία Μουρμούρη. Μουμούρη λέγω. Μουμούρη. Ναι. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε. Να ρωτήσω για τις εντυπώσεις από την πόλη της Δράμας. Όχι τις σημερινές, γιατί μόλις φτάσαμε. Έχω έρθει αρκετές φορές στη Δράμα. Με το φεστιβάλ κινηματογράφου κυρίως, τον μικρού μήκους. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και πολύ ωραίο πατσά και μπουκόβο και τα λοιπά. Από το κοινό της Δράμας τι θυμάστε? Το σπήλαιο λειτουργεί. Βεβαίως. Α, ωραίο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό μέρος. Λοιπόν, Αριστοφανιάδα, καλοκαίρι 2016, μια καλοκαιρινή θεατρική παράσταση. Ένα συγκινητικό έργο, αλλά και ένα έργο που έτσι βγάζει και πολύ γέλιο. Ναι, ο Αριστοφάνης είναι κάπως... λες Αριστοφάνης και χαμογελάνε όλοι, δηλαδή... Αλλά το συγκεκριμένο έργο είναι μάλλον μία προσπάθεια να περιγράψουμε μέσα από τον κόσμο του Αριστοφάνη και τα έργα του και τους χαρακτήρες και τις ιστορίες που είχε στήσει για την εποχή του, μάλλον να περιγράψουμε το σήμερα, έτσι, και τους ανθρώπους όπως εξακολουθούν να είναι απαράλλακτοι όπως ήταν πριν 2.500 χρόνια. Mm-hmm. Ευαγγελία, εσύ... Πώς βιώνεις τη συγκεκριμένη παράσταση, ο κόσμος πώς αντιδράει στην συγκεκριμένη παράσταση? Λοιπόν, αυτή η παράσταση ξεκίνησε, να σας πω αρχικά πώς ξεκίνησε, από μία ιδέα της ομάδας ιδέα του Κώστα του Γάκη, της Αθηνάς της Μουστάκα και του Κωνσταντίνου του Μπιμπί. Ξεκίνησε λοιπόν μια ιδέα από αυτά τα νέα παιδιά να κάνουν τον Αριστοφάνη κάπως αλλιώς. Δεν είχαν ιδέα κι αυτοί τι ήθελαν να κάνουν. Φώναξαν εμάς και μαζί φτιάξαμε έναν ύμνο στον Αριστοφάνη, περνώντας με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές συμβάσεις από όλα του τα έργα. Μέσα σε δύο ώρες παρά τέταρτο. Ας πούμε να δώσουμε το στίγμα αυτού του ανθρώπου και κυρίως να υμνήσουμε τον άνθρωπο Αριστοφάνη. Δηλαδή όχι μόνο τα έργα του, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος κάθισε εκείνη την εποχή και έγραψε για τα κακώς κείμενα της εποχής, τα οποία όμως είναι και σημερινά. Με κέφι, με μπρίο, με χιούμορ, αλλά και με συγκίνηση. Όταν σας προτάθηκε να πρωταγωνιστήσετε, τι ήταν αυτό που σας έκανε να απαντήσετε θετικά? Ποιο ήταν το ατού της παράστασης? Κοιτάξτε, σταθερός παρανομαστής είναι ότι πρέπει να δουλεύεις και μόνο καλοκαίρι. Ένα είναι αυτό. Έτσι. Που και πέρα διαλέγει κανείς όταν μπορεί να διαλέξει. Προσωπικά, η προηγούμενη δουλειά των παιδιών, δηλαδή του Γκάκη και της ομάδας του, κυρίως η... Μια πολύ καλή παράσταση που παίζουν εδώ και 2-3 χρόνια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα για δύο. Και επειδή η πρόταση έλεγε αυτό περίπου, ότι θα κάνουμε όλο τον Αριστοφάνη για 5-6 πρόσωπα, όπως κάναν τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα για δύο, μου φάνηκε πολύ καλή ιδέα αυτό. Η ιδέα, το που είναι ιδέα. Η ρόλη σας ποιο είναι στην παράσταση? Κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ο Αριστοφάνης είναι ο Αριστοφάνης. Ναι. Ο οποίος όμως παίρνει και κάποιους, επιλέγει ποιους ρόλους θα παίξει. Παίζει στους αχαρνείς τον Αγοράκριτο και όλοι παίζουμε τα πάντα. Και αυτό είναι και το ωραίο, δηλαδή ό,τι προλαβαίνεις κάνεις. Και αυτό το μπες βγες μέσα στην όλη ιστορία με μουσική η οποία είναι γραμμένη για την παράσταση και τραγούδια που είναι γραμμένα για την παράσταση. Έχουμε ένα μουσικό, τον Στέφανο τον Τορτόπογλου, που είναι στην παράσταση και κάνει όλο το μουσικό περιβάλλον κάθε μέρα. Τι να σας πω τώρα ξέχασα καν την ερώτηση.
Ξέχασα την ερώτηση. Σας λέω ότι όλοι κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε και αυτό είναι το ωραίο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ρόλοι. Και... Όχι. Όχι, υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν βέβαια. Ο βασικός δικός μου ρόλος είναι ο Αριστοφάνης. Ο βασικός του Γεράσιμου του Γενατά είναι ο Άδης, έτσι, ο άρχοντας του κάτω κόσμου. Η Ευαγγελία, ο βασικός του ρόλος είναι η έμπνευση του Αριστοφάνη. Είναι υλοπλάσμα, αλλά υλοποιείται για να παίζει ρόλους. Ο Τοκάκης κάνει, ο βασικός του ρόλος είναι ο Ορφέας, ο οποίος βρίσκεται στον Άδη πολύ καιρό και έχει χαζέψει λίγο. Και ο Τρυπασόπουλος με τον Δρακόπουλο είναι οι δύο ηθοποιοί εντός εισαγωγικών που βρίσκονται νεκροί στον Άδη και ενσαρκώνουν όλους τους υπόλοιπους ρόλους. Η ιστορία... Κατά καιρούς εμφανίζεται ο Άμλετ, εμφανίζεται το ζευγάρι του Τιτανικού, ο Γκάνταλφ, δηλαδή και σε πιο σύγχρονη ρόλη και λένε και αυτοί το μακρύ τους και το κοντό τους. Η αρχή του θέματος είναι, δεν το είπαμε αυτό από την αρχή, είναι ότι ο Αριστοφάνης πάνω σε μια προσπάθεια να έχει χάσει την έμπνευσή του και προσπαθεί να τελειώσει το έργο του που λέγεται Επαινία. Δεν τα καταφέρνει και πεθαίνει πάνω στην πρόβα. Κατεβαίνει στον Άδη. Εκεί στον Άδη τον περιμένει ο Άδης βεβαίως. Και του λέει ότι για να μπορέσει να ανέβει επάνω, να ανέβει ξανά στη ζωή, πρέπει να δείξει μπροστά στον κόσμο, στο κοινό, στους νεκρούς, να δείξει τα έργα του, όλα του τα έργα, χωρίς όμως βρυσίδια και βομολογίες και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν περνάει περνούν όλα τα έργα του Αριστοφάνη, σαν ένα δείγμα της δουλειάς του για να εγκριθεί αν τελικά θα ανέβει ή όχι στον επάνω κόσμο. Να, ακριβώς. Εσείς είχατε αγωνία για το πώς θα το δεχτεί το κοινό το συγκεκριμένο έργο? Να σας πω την αλήθεια, εγώ όχι, δεν είχα. Δεν είχα γιατί στην αρχή είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα τι θα γίνει, δεν ήξερα τι το κείμενο γραφόταν, μας ερχόταν μέχρι τελευταία στιγμή. Και είχα αυτό το εξιταμέντο του ότι τι να κάνουμε αυτό, ναι να κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε και εκείνο, το τι θα έμενε στο τέλος δεν ήξερα. Έτσι ήμουν ενθουσιασμένη στις πρόβες και έτσι επειδή οι πρόβες ήταν πάρα πολύ έντονες δεν πρόλαβα να αγχωθώ για το τι θα είναι. Ήμουν στη διαδικασία παρούσα. Mm-hmm. Καθόλου δεν σκέφτηκα για το πόσο κόσμος θα το δεχτεί και αυτό ήταν και μια έκπληξη, ας πούμε. Mm. Εσείς κύριε Καφεντζόπουλε. Εγώ γενικά δεν έχω αγωνία. Εννοώ ότι, ναι, όχι, κυρίως η αγωνία είναι αν εσύ θα είσαι τελικά ικανοποιημένος από αυτό που γίνεται. Από εκεί πέρα το αν θα αρέσει το κοινό ή όχι, κάποιες φορές τυχαίνει να συμφωνούμε με το κοινό και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Κάποιες φορές δεν συμφωνούμε με το κοινό. Υπάρχουν πράγματα που έχω κάνει που δεν μου αρέσουν καθόλου και αρέσαν στο κοινό ή πράγματα που μου αρέσουν πολύ και δεν αρέσαν και πάρα πολύ στο κοινό. Δηλαδή εμπορικά, ας πούμε, δεν ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό δεν έχω και πολύ αγωνία. Η αγωνία μου είναι πώς θα γίνει, πώς θα ανέβει το έργο, πώς θα κάνουμε αυτό. Ναι. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η περιοδία? Εμείς παίζουμε στο Θέατρο Φιλίππων αύριο. Mm-hmm. Και η περιοδία θα πάει μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουμε εκτός από την Καβάλα, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Mm-hmm. Νομίζω η τελευταία μας περιοδία εκτός Αθηνών είναι στην Πάτρα, στην Πάτρα. Και μετά παίζουμε στην Αθήνα μέχρι τις 18-19 Σεπτεμβρίου. Ωραία, δηλαδή και ημερολογιακά συνάβει η καλοκαιρινή περιοδία που πραγματοποιείται. Ναι. Η σχέση, λένε, θεατή και κοινού είναι μοναδική. Εσείς πώς τη βιώνετε με αυτή την παράσταση, αν θεωρείτε ότι το κοινό στην ελληνική περιφέρεια διψά για νέες ιδέες, από νέα παιδιά όπως περιγράψατε πριν? Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, δηλαδή κάθε μέρα ξεκινάς και παλεύεις να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, mm-hmm. δηλαδή να κάνεις αυτά που έχεις κληθεί να κάνεις, με τους συναδέλφους σου, με τον κόσμο,
ο κόσμος μπορεί πραγματικά να σε αγαπήσει, νιώθεις δηλαδή την αγάπη, πολλές μέρες δεν την νιώθεις αυτή την αγάπη. Δηλαδή το στίχημα, το προσωπικό, όχι για αυτή την παράσταση, το προσωπικό στίχημα του κάθε ηθοποιού νομίζω, αλλά θα μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι να μπορέσεις να, τελειώνοντας αυτό, γιατί τη μία στιγμή που το κάνουμε μετά τελειώνει, δεν υπάρχει πουθενά, κάποιος να έχει γελάσει μία φορά ή να έχει δει τον ουρανό μία φορά ή να θυμάται μία στιγμή από το έργο μας. Είναι πολύ προσωπικό πράγμα. Και τη στιγμή που γεννιέται, πεθαίνει. Mm-hmm. Στην επαρχία δεν... Βεβαίως πεθαίνει. Και άμα ό,τι ζήσει, μπορεί να ζήσει μία στιγμή, μπορεί να ζήσει ή και καθόλου, να μην θυμάσαι την παράσταση καθόλου. Αλλά τώρα όσον αφορά τον κόσμο στην περιφέρεια, νομίζω ότι είναι πιο αυθόρμητος. Δηλαδή, αν κάτι του αρέσει, το δείχνει κατευθείαν. Αν κάτι δεν του αρέσει, και αυτό νομίζω το δείχνει κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά άλλη διαφορά. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το είπε η Ευαγγελία. Δηλαδή, όλη η χαρά αυτής της δουλειάς είναι να αισθανθείς ότι κατάφερες να εξαπατήσεις τον κόσμο με τη συνένεσή του, οπότε είναι μια ευγενής εξαπάτηση, ας πούμε. Να ταξιδέψει για μερικά δευτερόλεπτα σε ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και θα μπορούσαν να είναι γνήσια. Όχι αληθινά, γιατί θα πει αληθινό στο θέατρο, αλλά γνήσια. Mm-hmm. Αν το καταφέρεις αυτό για λίγο, νομίζω ότι και οι θεατές το θυμούνται και εσύ το θυμάσαι κτλ. Mm-hmm. Η παράσταση από αυτή την άποψη μας έχει προσφέρει μια ικανοποίηση μεγάλη, ας πούμε, γιατί έχουμε παίξει διάφορα πολύ μικρά μέρη και διάφορα πολύ μεγάλα μέρη, όπως το Ηρώδιο, ξέρω εγώ, το οποίο είχε 4.000-4.500 κόσμο, και σε χωριά στην Κρήτη, για την παραγωγή του ΔΥΠΕΘΑ Κρήτης, και παίζαμε και σε πολύ μικρά μέρη με 150-200 ανθρώπους. Και πολύ διαφορετικό το κοινό. Εγώ είμαι τώρα, μην αρχίσω να σας λέω, είμαι της περιοδίας, μ' αρέσει πολύ να ταξιδεύω συνέχεια, αν γινόταν 12 μήνες το χρόνο, διαλύματα για να μπορώ να βάζω πλυντήριο και είμαι εντάξει. Αν λιώταν το πλυντήριο δεν θα γυρνάγε. Ναι, αν είχα ένα πλυντήριο μαζί. Είναι και ένα στοίχημα αυτό το να περιοδεύεις όλη την Ελλάδα. Στοίχημα τι εννοείται? Αν θα αρέσει, αν έχει αποδοχή, αν είναι επιτυχία. Ναι, αυτό όμως γίνεται στη δουλειά μας, γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή 20 χρόνια, 40 χρόνια. Στην ουσία ζούμε σε ένα στοίχημα. Ναι. Έτσι, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και να σας πω οι διαφορές στο κοινό ανάμεσα στην δράμα, στη Σιτία και στην Αθήνα είναι πάρα πολύ μικρές. Με τα ίδια πράγματα γελούν οι άνθρωποι, με τα ίδια συγκινούνται και με τα ίδια εκνευρίζονται αν δεν τους αρέσει μια παράσταση. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Πάρα πολύ. Είναι απειροελάχιστες. Τόσο στο θέατρο όσο και στη τηλεόραση. Αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, θα κάνατε τις ίδιες επιλογές? Δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι όλες οι επιλογές που έχω κάνει είναι αυτό που είμαι τώρα. Δηλαδή, δεν λέτε δηλαδή, μετανιώνω. Όχι. Μπορεί να πω τι ήταν αυτό ή γιατί έχασα χρόνο για να κάνω αυτό. Αλλά αυτό όταν είσαι μακριά, δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρεις τι θα έκανες αν έκανες το άλλο. Οπότε ό,τι έχει γίνει είναι αυτό που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή και σας μιλάω. Σήμερα. Εσείς κύριε Καφετζόπουλε. Το ίδιο ακριβώς. Ναι. Ό,τι έκανα, νομίζω ότι τη στιγμή που το έκανα πίστευα ότι το κάνω γιατί είναι σωστό, καλό, πρέπει κτλ. Γι' αυτό και δεν τα σκέφτομαι με θλίψη. Το αντίθετο. Μου λέω έτσι γίναν τα πράγματα. Δεν έκανα ποτέ μακροπρόθεσμα σχέδια, δηλαδή δεν είχα σκοπό καν να γίνω ηθοποιός μέχρι να γίνω. Δεν είχα σκοπό να μείνω στο επάγγελμα μέχρι που γύρω εκεί στο 1986 αποφάσισα ότι επειδή είχα μείνει έξω ένα χρόνο μου έλειπε και ήθελα, μ' άρεσε και από τότε αποφάσισα ότι αυτό μ' αρέσει. Αλλά αυτό το αποφάσισα στο 1986, ήμουν ξέρω εγώ 37 χρόνια, 35 χρόνια. Μάλιστα. Κλείνοντας και για να σας αποδεσμεύσω και όλα, θα ήθελα να μου πείτε τρεις λέξεις που θεωρείτε ότι για σας αποτυπώνουν την τέχνη. Αντώνη. Και πέντε. Αντώνη. Τι είναι τώρα.
Δεν μιλάει κανείς. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή. Ναι. Είπα τρεις λέξεις. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή. Πέντε λέξεις. Ευαγγελία, εσύ. Τώρα εγώ, για να ξεφύγω λιγάκι, να σας πω ότι το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι για μένα το τώρα, στο θέατρο μιλάω, έτσι, η στιγμή, το να ζω το τώρα, το να είμαι στο τώρα, γιατί συνήθως ζούμε ή στο παρελθόν ή στο μέλλον, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει, εγώ έτσι είχα μεγαλώσει. Εάν υπάρχει, εάν στο θέατρο, στη δουλειά μπορώ να είμαι στο τώρα, νομίζω ότι είμαι ευτυχισμένη. Πολλές φορές τα καταφέρνω, άλλες φορές πάλι όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ στην τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος. Οι παρεμβάσεις συνεχίζουν και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, που είναι δεδομένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.